Καταρχάς, ως Ομοσπονδία στεκόμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να ποινικοποιήσει με εισαγγελικές παραγγελίες και συλλήψεις μαθητών τους αγώνες και τις αγωνίες των παιδιών μας για να μορφωθούν με ασφάλεια. Από τη Δευτέρα, σε πολλές περιοχές της Αττικής όπως Πετρούπολη, Κερατσίνη, Αγίου Αναργύρου και αλλού, είχαμε κινητοποίηση δίκαιων αγώνων των μαθητών, γονιών και καθηγητών. Εμείς απαντάμε ότι η κυβέρνηση έχει την ευθύνη τώρα να λύσει το θέμα της ασφάλειας και υγείας των μαθητών. Να μην ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα, να κουνάει το δάχτυλο, να στέλνει εισαγγελείς και αστυνομία. Τα υπαρκτά και χρόνια προβλήματα της εκπαίδευσης και τα ανεπαρκή μέτρα της κυβέρνησης και του Υπουργείου για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων είναι αυτά που έχουν φέρει σήμερα εδώ και κινητοποιούν εμάς και τα παιδιά μας. Χιλιάδες μαθητές, εκατοντάδες σχολεία σε όλη τη χώρα βρίσκονται δικαιολογημένα σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Γιατί όπως και εσείς, ζουν από πρώτο χέρι την έλλειψη εκπαιδευτικών, τα ακατάλληλα σχολικά κτίρια που κάνετε μάθημα, την έλλειψη καθαριότητας σε περίοδο πανδημίας, το συνοστισμό στις σχολικές αίθουσες με τις μάσκες αερόστατα, τα 2 ώρα χωρίς διάλειμμα. Τα αιτήματά σας είναι και δικά μας αιτήματα, αλλά και των εκπαιδευτικών, που όλο το προηγούμενο διάστημα διεκδικούσαμε από την αρχή της πανδημίας. Και σήμερα καταγγέλουμε που παραμένουν ακόμα άλυτα. Γιατί ζούμε την τραγική καθημερινότητα του ελληνικού σχολείου που δεν εξασφαλίζει ισότιμα τη μόρφωση, την υγιεινή και την ασφάλεια των παιδιών. Καλούμε όλους τους γονείς μαζί σας, μαζί με τους εκπαιδευτικούς να είναι σε αγωνιστική εγρήγορση. Μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν από την κυβέρνηση, περιφέρεια και Δήμο. Μέτρα αποσυμφόρηση των σχολικών αιθουσών. Μέχρι 15 μαθητές στο κάθε τμήμα. Μόνιμους μαζικούς διορισμούς δασκάλου και καθηγητών. Κανένα εκπαιδευτικό κενό. Να ξεκινήσει το ολοήμερο παντού. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στα σχολεία, που σημαίνει επαρκές προσωπικό καθαριότητας, μέσα ατομικής προστασίας, αντισηπτικά κλπ. Με ευθύνη του κράτους να μοιραστούν δωρεάν μάσκες σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Μέχρι σήμερα τις πληρώνουν από την τσέπη τους. Με ευθύνη του ΕΟΔΗ να γίνονται δωρεάν τεστ σε εκπαιδευτικούς και σχολεία, εκπαιδευτικούς και γονείς σε σχολεία, που εντοπίζεται κρούσμα. Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, αγωνιζόμαστε για το αυτονόητο δικαίωμα. Να μην έχουμε άλλη μία χαμένη σχολική χρονιά. Μόρφωση, υγεία, ασφάλεια για όλα τα παιδιά. Καλή δύναμη. Χαιρετίζουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των μαθητών σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα για μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στα σχολεία για την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων σας. Είμαστε στο πλευρό σας, γιατί η αγωνία σας, τα αιτήματά σας είναι δίκαια και είναι και δικά μας αιτήματα. Καταγγέλουμε το ενορχιστρωμένο σχέδιο τρομοκράτησης του μαθητικού κινήματος από την κυβέρνηση. Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται από άκρη σε άκρη της χώρας προσπάθεια τρομοκράτησης των μαθητών που κινητοποιούνται διεκδικώντας ασφαλείς όρους λειτουργίας του σχολείου, μείωση του αριθμού μαθητών σε κάθε τάξη, πρόσληψη εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού, τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Εισαγγελείς, δυνάμεις της αστυνομίας, δήμαρχοι απειλούν τους αγωνιζόμενους μαθητές, ρίχνουν την ευθύνη σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να συμμετάσχουν και οι ίδιοι στην καταστολή των κινητοποιήσεων. Την ίδια στιγμή, κυβέρνηση και ΜΜΕ προσπαθούν να ταυτίσουν τους αγωνιζόμενους μαθητές με αντιδραστικές, σκοταδιστικές αντιλήψεις περί θεωριών συνωμοσίας και τους λεγόμενους αρνητές της μάσκας. Εμείς οι εκπαιδευτικοί λέμε κάτω τα χέρια από τους αγωνιζόμενους μαθητές, κάτω τα χέρια από τις μαθητικές κινητοποιήσεις. Ως μάχημοι εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε ότι οι μαθητές μας δεν είναι υποκινούμενοι, έχουν το μυαλό, έχουν την κοινωνική πείρα έτσι ώστε να διεκδικούν το αυτονόητο δικαίωμά τους για ασφαλή πρόσβαση στο σχολείο, για το δικαίωμα στη μόρφωση. Τα αιτήματα των μαθητών είναι κοινά και τα διεκδικούν σύσσωμοι γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές μέσα από αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις από την επαναλειτουργία των σχολείων μέχρι και τώρα, και γι' αυτό και εμείς οι εκπαιδευτικοί μέσα από τα σωματεία μας στηρίζουμε τις σημερινές κινητοποιήσεις. Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, να ικανοποιήσει τα αιτήματα εκπαιδευτικών γονιών και μαθητών, να σταματήσει τώρα αυτή την αήθεια επίθεση. Ο εκπαιδευτικός κόσμος δεν τρομοκρατείται, αγωνίζεται, διεκδικεί, κερδίζει. Εκ μέρους των γιατρών των νοσοκομείων της χώρας, θέλουμε να ξέρετε ότι η σημερινή σας κινητοποίηση είναι μια τεράστια ανάσα αισιοδοξίας για όλο το λαό, για όλους τους εργαζόμενους των δημόσιων νοσοκομείων που δίνουν κάθε μέρα τον καλύτερό τους σε αυτό, γιατί σήμερα κάνετε ό,τι πιο φυσιολογικό θα μπορούσατε να κάνετε. Και ξέρει κανείς ότι όταν σας βλέπει, πάντα θα υπάρχει ελπίδα. Γιατί σήμερα διαμαρτυρόμαστε, ο καθένας από το πόστο του,
σε αυτή την παράξενη στροφή της ιστορίας, αλλά πάντα όλοι μαζί, πάντα κόντρα στο ρεύμα, πάντα απέναντι σε μια πολιτική που είναι ενάντια στην νεολαία τα δικαιώματά της, ενάντια στα κοινά μας όνειρα για μόρφωση, δουλειά, υγεία, ζωή με αξιοπρέπεια. Γιατί ξέρουμε καλά ότι οι μάσκες είναι ένα απαραίτητο μέτρο προστασίας, αλλά όχι το μοναδικό. Ξέρουμε όμως και ότι οι μάσκες δεν είναι φήμωτρα που θα βουλώσουν το στόμα των νέων ανθρώπων. Χρειάζονται πολύ περισσότερα για να προστατεύσουμε την υγεία του κόσμου. Και εμείς γι' αυτό παλεύουμε. Για ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, για υγεία, για ζωή και όχι για απλή επιβίωση. Αυτοί στέλνουν εισαγγελείς και αστυνομία στα σχολεία, βάζουν τα καλοπληρωμένα κανάλια τους να διαδίδουν ψεύτικα νέα ότι τάχα οι μαθητές είναι αρνητές της μάσκας και μαζί με αυτό λένε και τα άλλα γνωστά ξεφτυλισμένα επιχειρήματά τους, όπως ότι δήθεν οι μαθητές θέλουν απλά να χάσουν το μάθημα. Κάθε μέρα που περνάει αποκαλύπτεται ότι μέλημα της κυβέρνησης δεν είναι να προστατεύσει την υγεία των νέων ανθρώπων και του λαού. Γιατί αν ήθελε, δεν θα άφηνε απροστάτευτη όλη την ελληνική νεολαία. Και σκεφτείτε, γιατί βάζουν τους μαθητές σε 25 τμήματα, γιατί δεν προσλαμβάνουν προσωπικό καθαριότητας, γιατί σας αφήνουν να κάνετε μάθημα σε ακατάλληλα κτίρια, γιατί δεν ενισχύουν τη δημόσια υγεία με προσωπικό, με εξοπλισμό. Μας λένε, βλέπετε, ότι αυτά κοστίζουν. Το μυαλό τους και μια λίρα τους, απαντάμε ότι αυτά κοστίζουν μόνο όσο 2-3 περούγες από τα F-16 που αγοράζουν από το ΝΑΤΟ κάθε 3 και λίγο. Μας έχουν ζαλίσει με την ατομική ευθύνη, στοχοποιούν, κουνάνε το δάχτυλο, σπέρνουν τον τρόμο. Δυο κόσμοι κάθε μέρα συγκρούονται, δυο κόσμοι κάθε μέρα παλεύουν. Ο ένας κόσμος, ο δικός τους κόσμος είναι άρρωστος, είναι μίζερος. Είναι αυτοί που θεωρούν πως η υγεία είναι εμπόρευμα και κόστος. Ο άλλος κόσμος είναι ο δικός μας κόσμος. Έχει και αυτός μέσα του την ατομική ευθύνη που είναι να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας, αλλά πάνω απ' όλα έχει μέσα του την ατομική ευθύνη να μπει ο καθένας στον αγώνα για να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που χρειάζεται. Αυτό το κάνουμε με συνέπεια από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσουμε για εμάς, όπως έλεγε και ένας συνάδελφός μας γιατρός, ο Τσε Γκεβάρα, η ζωή ενός ανθρώπινου πλάσματος αξίζει 1.000.000 φορές περισσότερο από την περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στη γη. Θα δούμε στο τέλος ποιος θα κερδίσει. Κρατάτε γερά.